Τις προάλλες δέχτηκα ένα μήνυμα που μου έλεγε κάποιος ότι επιτέλους βρήκε τη συνήθεια της γυμναστικής και την έχει εντάξει στην καθημερινότητά του και πως του πήρε περίπου 2 με 3 μήνες απόλυτης αντίστασης στο να πάει να κάνει την άσκηση στο γυμναστήριο ή να πάει να τρέξει μέχρι αυτό το πράγμα να του γίνει μια αυτοματοποιημένη επιλογή στην καθημερινότητά του. Εγώ σήμερα βγήκα και ξέρεις είναι το κλασικό που ποτέ δεν έχεις ευχάριστο συνέστημα όταν ετοιμάζεσαι να πας να γυμναστείς. Λες, όχ, τώρα που να τρέχω, έχει βγάλει ήλιο και εγώ θα πάω να τρέχω τώρα στους δρόμους. Αλλά με το που ξεκινάς, μετά τα πρώτα 5-10 λεπτά, όταν καθαρίζει το μυαλό σου και βρίσκεσαι απόλυτα παρόν στη στιγμή, τότε είναι που το ευχαριστιέσαι υπερβολικά. Και ξέρεις, είναι αυτό το διάστημα που λένε πολλοί. Κάποιοι λένε ότι είναι 3 εβδομάδες, κάποιοι λένε ότι είναι 1 μήνας, κάποιοι λένε ότι είναι 2 μήνες, μέχρι να χτίσεις μια καλή συνήθεια. Αυτό συνέβη και στο άτομο που μου έστειλε το μήνυμα. Τόσο παίρνει μέχρι να το εντάξεις πραγματικά στην καθημερινότητά σου. Και ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτό το διάστημα γίνονται με μικρές αλλαγές στην νοοτροπία σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι. Είναι σημαντικό να περάσεις από έναν τρόπο σκέψης βραχυπρόθεσμο σε έναν μακροπρόθεσμο, δηλαδή να σκέφτεσαι σε βάθος μηνών ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτή τη συνήθεια. Όπως και στη δουλειά σου, όπως και στις σπουδές σου, δεν ξεκινάς ένα πανεπιστήμιο και λες «Ω, άντε Παναγιά, μετά από 4 χρόνια να βγω». Είσαι εκεί, το απολαμβάνεις μέρα με τη μέρα, ούτε στη δουλειά σου το ίδιο. Βλέπεις πιο μακροπρόθεσμα την κατάσταση. Λες ότι θέλω να πάρω μια προαγωγή. Θέλω να δοκιμάσω κάποια καινούργια πράγματα για μένα. Αντίστοιχα συμβαίνει και με την άσκηση. Όταν κάνεις αυτή την αλλαγή στο μακροπρόθεσμο τρόπο σκέψης, τότε είναι που μπορείς να θέσεις και πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. Που αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να κάνεις. Πολλοί πιστεύουν ότι, ξέρεις, θα κάνεις 2 μέρες, 3 και θα δεις τρελά αποτελέσματα. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς, χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται να γίνει η εκόλαψη του αποτελέσματος, να επενδύσεις τις ώρες που χρειάζεται για να δεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε κάνε λίγο υπομονή αν ξεκινάς μια προσπάθεια γυμναστικής ή και διατροφής, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, λίγο υπομονή και θέσε ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν μπορείς να φτάσεις κάποιον που γυμνάζεται 5 χρόνια με ένα μήνα άσκησης. Αυτό είναι αδύνατον. Αλλά σίγουρα μπορείς να γίνεις καλύτερος από αυτό που ήσουν πριν ένα μήνα. Εσύ, ο ίδιος. Έχει ένα μακροπρόθεσμο τρόπο σκέψης, ρεαλιστικές προσδοκίες και προσπέρνα τη δύσκολη στιγμή της αρχής μιας άσκησης ή μιας οποιαδήποτε προσπάθειά σου ή και διατροφής. Σφίξε τα δόντια, αργότερα θα πάρεις τρελές στιγμές ευχαρίστησης και ολοκλήρωσης που εύχομαι να τις ζήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά.